Κυρίες και κύριοι, η νέα συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, όπως επαγγέλλεται η κυβέρνηση, κατά την εκτίμησή μας, αποτελεί προσπάθεια νομιμοποίησης ενός νομοθετικού τερατουργήματος που έχει ξεκινήσει από παλιά. Η μεταρρύθμιση αυτή νομιμοποιεί το τεράστιο ρυφηφί που συντελέστηκε σε βάρος των συνταξιούχων. Νομιμοποιεί την κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. Δεν διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας. Δεν εγγυάται ούτε καν το σημερινό απάνθρωπα χαμηλό επίπεδο των συντάξεων. Και τέλος, απαξιώνει παραπέρα το θεσμό της κοινωνικής ασφάλειας. Ήδη με τις τοποθετήσεις των προηγηθέντων βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αποκαλύψαμε την αντιδραστική κατεύθυνση του νομοσχεδίου. Εγώ θα αναφερθώ σε μια κατηγορία εργαζομένων που την περίοδο αυτή η κυβέρνηση, εμπλέκοντάς τους βαθύτερα στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ετοιμάζεται να τους στείλει στη Σαουδική Αραβία, στον Περσικό Κόλπο, τη Λιβύη, το Μάλι και αλλού. Και αυτές οι αποστολές είναι επιπλέον των 12 που ήδη η Ελλάδα συμμετέχει στρατιωτικά. Αντιλαμβάνεστε ότι αναφέρομαι στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Είναι τα εν ενεργεία στελέχη, αλλά και τα σε αποστρατεία, που μέχρι σήμερα αφαίρετα τους έχετε τσακίσει με μπαράζ δυσμενών ιδιαιτεροτήτων. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας. Είναι γνωστό ότι τουλάχιστον όσον αφορά το χρόνο θεμελίωσης συνταξιδοτικού δικαιώματος, γενικά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οι ασφαλισμένοι αντιμετωπίζονται ως παλαιοί και νέοι. Παλαιοί χαρακτηρίζονται οι εργαζόμενοι που ξεκίνησαν την εργασία τους μέχρι τις 36 του 90 και νέοι αυτοί που ξεκίνησαν από την 1η εβδόμου του 90 και εντεύθεν. Το 2010, όσον αφορά τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, με το νόμο 3865 του 10, οι καταταγέντες από την 1η εβδόμου του 90 ως τις 31 12 του 92 διαχωρίστηκαν βία από το σώμα των παλαιών ασφαλισμένων. Έκτοτε αντιμετωπίζονται ως νέοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναδεικνύεται αυτό το θέμα. Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, η ΠΟΕΣ, το έχει παρουσιάσει επανειλημμένα. Έχει καταθέσει σχετικές προτάσεις και σε εσάς. Σαν αντιπολίτευση τις είχατε αποδεχτεί. Τότε είχατε λόγο να το κάνετε. Ψηφοθυρικό λόγο. Σαν κυβέρνηση σήμερα τους γράφετε στα παλιά σας τα παπούτσια. Ο κύριος Υπουργός Εργασίας, σε τοποθέτησή του σε πρόσφατη επίκαιρη ερώτηση, για μια φορά ακόμη λασπολόγησε. Παρουσίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ταγμένο απέναντι από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας. Οι συκοφαντίες σας, κύριε Υπουργέ, πέφτουν στο κενό. Εμείς επιμένουμε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στήριξε και στηρίζει καθημερινά τα στελέχη των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων αλλά και το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας. Και η στήριξη αυτή είναι στην κατεύθυνση λύσης των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Σε σχέση με αυτά και ακούγοντας τη συλλογική τους φωνή, ζητάμε επιστροφή των εισφορών των εθελοντών μακράς θητείας, εμουθού όπως τους αποκαλούν, όπως αυτές επιστράφηκαν από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ στους ΕΛΟΑ, χωρίς να αποδοθούν όμως τους δικαιούχους, αλλά να παραμένουν στους ΕΛΟΑ ως κοινωνικοί πόροι. Αναγνώριση της τριετίας της αποκαλούμενης τριετίας κονδύλι και των πλασματικών ετών με ποσοστό 6,67% και όχι με ποσοστό 20% όπως είναι σήμερα. Δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών συντάξιμης υπηρεσίας για κάθε τέκνο των στρατιωτικών, όπως ακριβώς συμβαίνει και στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Ένταξη συγκεκριμένων ειδικοτήτων στρατιωτικών που εργάζονται σε επιβαρημένα περιβάλλοντα, στα βαρέα και ανθυγιεινά, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προσέξτε, που εργάζονται στους ίδιους χώρους με αυτούς. Επίσης, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, η ΕΑΑ, έχει καταθέσει προτάσεις
σας τις έχει στείλει και αυτές τις αγνοήσατε. Τις καταθέτω στα πρακτικά. Είναι αυτοί που χθες πιλοτάριζαν, υποστήριζαν στο έδαφος και τον αέρα τα αναβαθμιζόμενα σήμερα με δισεκατομμύρια ευρώ F-16 και Mirage και κάθε άλλο πτυτικό μέσο της πολεμικής αεροπορίας. Υπεράσπιζαν και υπερασπίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο, στις εσχατιές της Ελλάδας. Τους αγνοήσατε επιδεκτικά. Τους τσακίσατε κι αυτούς. Τους αγνοήσατε όπως αγνοείτε όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους. Ο φορέας αυτός, μεταξύ άλλων, επισημαίνει. Με τα άρθρα 24 και 25 επιχειρείται αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης από τα 30,1 έτη ασφάλισης έως τα 40 χρόνια. Μόνο που η αύξηση αυτή είναι λογιστική, καθότι συμψηφίζεται με το ποσό της ήδη καταβαλλόμενης προσωπικής διαφοράς. Η μείωση του ποσοστού αναπλήρωσης από 40 έτη ασφάλισης και άνω κατά 1,5 κατέτος, επειδή το ήδη καταβαλλόμενο ποσοστό 2% ορίζεται από το 0,50, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης από το 2% σε 0,50 από τα 40 έτη και πάνω. Αυτό είναι κάτι που δημιουργεί μεγάλη αδικία σε βάρος των αποστράτων, οι οποίοι έχουν 40,1 έτη ασφάλισης και άνω. Ταυτόχρονα όμως είναι και αντικίνητρο παραμονής στο ενενεργεία προσωπικό και ιδιαίτερα στο υπτάμενο προσωπικό, τα στελέχη των ειδικών δυνάμεων, τα πληρώματα υποβρυχίων, ελικοπτέρων, των βατραχανθρώπων. Θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αυριανή στελέχωση των ενόπλων δυνάμεων. Με το άρθρο 27 που αναφέρεται στην απασχόληση των συνταξιούχων. Το περιεχόμενο αυτής της έννοιας, απασχόληση συνταξιούχων, ελάχιστο χρόνο ακόμη κύριε Πρόεδρε, είναι μία από τις μαύρες σελίδες της νομοθετικής σας διαδρομής. Όλων των κυβερνήσεων, από το 2009 μέχρι σήμερα, έχετε καταδικάσει εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους μετά από μια ζωή στην βιοπάλη να εκλιπαρούν για δουλειά. Τους καταλαβαίνουμε και τους προτείνουμε το εύλογο να σας τιμωρήσουν και να σας τιμωρήσουν γυρνώντας την πλάτη τους στην πολιτική σας. Μια πολιτική που εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ Κινάλ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Σχετικό υπόμνημα μας έχει καταθέσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας. Οι παρατηρήσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ατέλειωτες, γιατί χωρίς τελειωμό είναι και οι αντιλαϊκές νομοθετήσεις σας. Εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν θα σταματήσουμε στιγμή να πρωτοστατούμε με τα μέλη μας, με τα στελέχη μας, με τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους στη διαμόρφωση προϋποθέσεων ανατροπής αυτής της πολιτικής. Και από αυτό το βήμα καλούμε τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους απόστρατους των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας να κλιμακώσουν τον αγώνα, να δώσουν μαζικά το παρόν, ακόμη κι αν δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, στο συλλαλητήριο το αυριανό της Πέμπτης, στα Προπύλαια, στις 18:30. Σας ευχαριστώ.